και το πρώτο πιάτο στο μενού μας για σήμερα είναι μια πολύ ωραία σαλάτα με φρέσκα φύλλα σπανάκι. Θα χρησιμοποιήσουμε παντζάρι, σίκα, αμύγδαλα και θα φτιάξουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο σος με ελαιόλαδο, μέλι και κρέμα βαλσαμικού με ρόδι. Να πούμε ότι τώρα το σπανάχι είναι στα πολύ ωραία του. Ο χειμώνας είναι για το σπανάχι. Οπότε μπορεί να μην είναι τελευταίος να το χρησιμοποιώ πάρα πολύ στις συνταγές μας, είτε φτιάχνω σαλάτα, είτε σε σούπα κτλ. Αλλά επειδή είναι στα καλά του και θέλουμε να το αξιοποιήσουμε, μια γίνει και πολύ θρεπτικό. Οπότε, για να φτιάξουμε τη σαλάτα μας, πρώτα θέλουμε να ετοιμάσουμε το σος μας. Εδώ έχω βάλει λίγο ξύδι λευκό, θέλουμε ελαιόλαδο, θέλουμε μέλι, λίγο πιπέρι, αλάτι και επίσης κρέμα βαλσαμικού με ρόδι, που του δίνει έτσι μια άλλη διάσταση του σος μας. Και αν προσέξετε, μου αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιώ την κρέμα, τη βαλσαμική κρέμα μέσα στα σος της σαλάτας μου, γιατί τα κάνει έτσι πιο ενδιαφέρον, πιο κάπως διαφορετικά από τα συνηθισμένα. Και πάμε τώρα να συναρμολογήσουμε τη σαλάτα μας. Η ποσότητα που έχουμε φτιάξει είναι αρκετή για 4 με 6 άτομα, σαν έτσι ορεκτικό πάνω σε ένα μπουφέ. Άρα βάζουμε τα φύλλα μας έτσι σαν βάση πάνω σε ένα ωραίο, μια ωραία μπιατέλα έτσι ξέβαθη. Προτιμώ πάντα να φτιάχνουν τις σαλάτες αυτές πάνω σε ξέβαθη μπιατέλα, γιατί έτσι αναφαίνονται πιο όμορφα τα υλικά μας. Μετά θα βάλουμε παντζάρι. Έχω χρησιμοποιήσει παντζάρι ψημένο γιατί έχω τεμπελιάσει. Βασικά, αν θέλετε, μπορείτε να ξεφλουδίσετε παντζάρι φρέσκο, να το ψήσετε στον αθμό που θέλει και αρκετή ώρα και μετά να το κόψετε σε κομματάκια. Ή αν θέλετε, στην ΑΜΕΓΑ, στην φρουταρία, έχει συσκευασμένα 4-4, τα οποία μπορείτε απλά να τα κόψετε από τσακουλάκι και να τα κόψετε σε κομματάκια. Πολύ ωφέλιμο το παντζάρι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μόνο που θα κοκκινήσω λίγο τα χέρια μου, αλλά εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό είναι έτοιμο καθαρισμένο, κομμένο σε έτσι sticks, κομματάκια. Και τώρα πάμε για τα σίκα. Χρησιμοποιούμε ένα αποξηραμένα σίκα, τα οποία λατρεύω πραγματικά. Και είναι έτσι έναν χειμωνιάτικο υλικό, είναι ωραίο έτσι τώρα για τις γιορτές. Και κόβω με το ψαλίδι μου σε φετούλες. Προσεκτικά να μην κόψω μέσα όμως το κοτσανάκι τους αυτό, γιατί είναι λίγο σκληρό. Και τώρα το σος μας από πάνω, με έναν κουτάλι να το απλώσουμε παντού. Και τελευταίο υλικό, τα αμύγδαλά μας. Αυτά είναι καβουρδισμένα και πώς τα καβουρδίζουμε, βασικά τα βάζω όλα σε μία στρώση, μέσα σε ένα Pyrex, 200 βαθμούς ο φούρνος μας στον αέρα, προθερμασμένος, βάζουμε μέσα τα αμύγδαλα μέσα στο Pyrex και τα αφήνουμε 10-15 λεπτά. Βασικά έχουν καβουρδιστεί όταν μυρίσουν. Μόλις έτσι μυρίσει η κουζίνα σας αμύγδαλα ψημένα, σημαίνει είναι έτοιμα, βγάρτε τα έξω. Και μετά τα χοντροκόβουμε να θέλουμε. Έτσι, πάνω από τη σαλάτα μας. Και αυτό ήταν, η σαλάτα μας είναι έτοιμη. Σπανάχι πάντα προτιμώ να αγοράσω πάνω σε δέσμη για να το πλύνω μόνιμο, να το κόψω μόνιμο. Αν πάλι δεν έχετε χρόνο, είσαστε πιεσμένοι ή απλά βαριέστε, αγοράστε μέσα σε σακουλάκι, αλλά πάνω μέσα σε δέσμη, εγώ το προτιμώ συνήθως. Λοιπόν, η σαλάτα μας είναι έτοιμη.